Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταιριών με φόντο τις καθυστερήσεις της παραδόσης που ανακοίνωσαν οι φαρμακευτικές, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς τώρα οι εταιρείες, είδατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση τι έγινε, η Άστρα ανακοίνωσε μειώσεις και μάλιστα έφτασε μέχρι 60%. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα θα πάρει τον αριθμό των εμβολίων που θα πάρει, αλλά ακόμα είμαστε επιφυλακτικοί γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Όσον αφορά τη Moderna, τις αρχές Μαρτίου φέρνει τον αριθμό των εμβολίων που είχαν συνεννοηθεί. Μετά η Johnson & Johnson βρίσκεται στη δεύτερη φάση της μελέτης, που σημαίνει θέλει ακόμα άλλη μια φάση, που σημαίνει θα υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα για το θέμα της Άστρα είναι λίγο στον αέρα, γιατί 5 χώρες είπαν ότι από 60 και πάνω, μερικές από 55, κάποιες από 60 και πάνω, δεν θα εμβολιάσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούνται προβλήματα. Ο λόγος που το κάνουν όμως, για να το διευκρινίσουμε, είναι ότι η μελέτη έχει πολύ λίγα άτομα και δεν έχει αποδειχτεί στατιστικά η μελέτη αν είναι σωστή ή όχι. Εμείς απόφαση ακόμα τελική δεν έχει πάρθει από την Επιτροπή, θα το δούμε. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην παράδοση των εμβολίων έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση, είπαμε τα εμβόλια δεν φτάνουν, έτσι ο ρυθμός αυτός δεν είναι ικανοποιητικός. Θα πρέπει να αυξηθεί ο εμβολιασμός. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να εξασφαλίσει τις δόσεις τις οποίες λέγανε ότι θα έχουμε, αν θυμάστε, Νοέμβριο, Δεκέμβριο κτλ. Και θα τρέχαμε πολύ πιο γρήγορα τους πρώτους μήνες του 2021. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ευελπιστώ ότι θα γίνει. Από εκεί και μετά, προφανώς υπάρχουν προτεραιότητες και σωστά υπάρχουν προτεραιότητες. Γιατί με τα διαθέσιμα εμβόλια που έχεις, πρέπει να ξεχωρίσεις ποιος θα κάνει πρώτα και ποιος θα αφήσεις για μετά. Μακάρι να είχαμε εκατομμύρια δόσεις και να κάνουμε όλοι μαζί. Και να ανοίγαμε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Και είπαμε ότι σε αυτό θα βοηθούσαμε όλοι. Και οι ιδιώτες γιατροί και εμείς εδώ, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να υπάρξουν όμως δόσεις, να υπάρξουν περισσότερες δόσεις. Και αυτό δεν είναι θέμα, από ό,τι φαίνεται, μόνο δικό μας, είναι θέμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τις εξασφαλίσει και ίσως και των εταιριών. Κάποια ενημέρωση για την Καβάλα, για το αν θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα για το κέντρο υγείας, υπάρχουν κλιμακόπλες? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα διαθεσιμότητας των εμβολίων. Αυτό το βλέπει κεντρικά η κυβέρνηση, με την έννοια ότι αν έχει ποσότητες θα ανοίξει κέντρα. Αν δεν έχει ποσότητες, τι να ανοίξει, σε ποιους να τα κάνει. Στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 10 του μηνός ήταν η ανακοίνωση που έδωσε η υποδιοικήτρια της 4ης ΡΥΠΕ. Νομίζω ότι με αυτό το χρονοδιάγραμμα περίπου θα είναι έτοιμα και θα λειτουργήσουν και τα τρία εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε εδώ στο Τιμονέστο, στο κέντρο υγείας. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουν ενδεχομένως τη ζήτηση ή το κενό που δημιούργησε αυτό το χρονοδιάστημα, που διάφορα μηνύματα σε όσους ήταν δικαιούχοι τους καλούσαν να μεταβούν είτε στον Πρίνο είτε στην Ελευθερούπολη, πράγμα το οποίο ήταν φυσικά αδύνατο για ανθρώπους άνω των 85 ετών. Ομαλά κυλά η διαδικασία των εμβολιασμών στα κέντρα υγείας Ελευθερούπολης και Πρίνου. Επειδή έτυχε να επισκεφτώ και σήμερα το κέντρο υγείας Ελευθερούπολης, πρώτη μία άψογη διοργάνωση. Και επειδή συνηθίζω να λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν είναι αυτοί οι οποίοι και κάνουν πολλές φορές την διαφορά, οφείλω πραγματικά να συγχαρώ τους εργαζομένους, την διευθύντρια, το διοικητικό αλλά και το επιστημονικό προσωπικό και ιδιαίτερα τη διευθύντρια στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την άψογη υπουργία τους. Κοιτάξτε, σας λέω περίπου 50 άτομα ημερησίως. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα 5 μέρες, περίπου 230 άτομα, 250. Είστε ικανοποιημένος με τον αριθμό μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για ηλικίες μικρότερες. Φαντάζομαι ότι όταν θα ανοίξει θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή.